Και επιστρέψαμε κοντά σας και έχουμε πάρει θέση στο stage, γιατί σήμερα καλωσορίζουμε τη τόσο δραστήρια μαμά που σας προλόγησα, τη Βανέσα. Γεια σας, ευχαριστούμε που μας καλέσατε πάλι. Μα είναι χαρά μας. Και εσένα πώς σε λένε? Χριστιανά. Χριστιανά, σε ξέρουμε. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξουμε έναν εξαιρετικό τρόπο να φτιάξετε και να μην πετάξετε το τελειωμένο απορρυπαντικό ρούχων, μαλακτικό ρούχων. Δεν πετάμε τίποτα, είναι το μότο μας. Και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα προτείνουμε πώς να φτιάξουμε μόνοι μας χαριτωμένους διακοσμητικούς ελεφαντούλιδες, οι οποίοι, έχω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά μυρωδάτη. Το μαλακτικό, ε. Τι ωραία ιδέα είναι αυτή. Πόσο ευφυές και πόσο εύκολο, να ρωτήσω. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας που είναι λίγο στην αρχή μέχρι να το κόψει η μαμά, γιατί είναι δύσκολο το υλικό, αλλά μετά το δίνει στα παιδιά και έχει πάρα πολλούς τρόπους για να δημιουργήσουν, να φτιάξουν αυτά μετά. Να το στολίσουν, να το διακοσμήσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, ελεφαντούλης, σ' αρέσει ο ελέφαντας σαν ζωντανός οργανισμός? Σου ναι. Μιλάω επιστημονικά. Είναι το αγαπημένο σου ζώο? Ναι. Έκανες δύο. Γιατί έκανες δύο? Εγώ ξέρω γιατί έκανες, αλλά θέλω να το πεις και στον κόσμο. Γιατί έχω... Εσένα ρωτάω, Βανέσα. Εμένα. Γιατί μου είπες ότι έχεις πόσα παιδιά? Έχουμε δύο. Έχουμε τη Χριστιανά μας, τη μεγάλη μας και τον Γιώργο. Ο οποίος μας παρακολουθεί. Πρέπει να παρακολουθεί και την άλλη φορά μου κάνει παράπονο ότι δεν του μίλαγα, γιατί μου μίλαγε από την τηλεόραση και μου λέει: «Μα σου μιλάω», φώναζε. «Γιατί μίλασε από την κυρία?» «Πες μου αλήθεια». «Και δεν μίλασε εμένα». Την επόμενη φορά θέλω να το φέρεις μαζί μας. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε και τι θα χρειαστούμε? Λοιπόν, ένα απορρυπαντικό μαλακτικό ρούχων. Mm-hmm. Πρέπει να έχει φωτοσχήμα. Αυτό το σχήμα για να μπορέσουμε να βγάλουμε το. Να είναι το χερούλι στο πλάι, δηλαδή. Ωραία, του ελέφαντα που θέλουμε. Νομίζω ότι είναι σωστά τοποθετημένη για να μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ναι, ωραία. Και η μαμά τώρα χαράζει, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να κόψουν. Στην αρχή δεν μπορούν να βοηθήσουν. Ωραία. Οπότε εγώ έχω πάρει ένα ψαλίδι που είχα στην κουζίνα μου και το κόβω. Είναι λίγο ζώρικο. Είναι, γιατί είναι πιο σκληρό. Mm. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα? Όπως έχουμε πει, το ίντερνετ είναι φοβερό. Αυτό το είχα δει πριν τρέχει το ίντερνετ. Όχι, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και είναι το ίντερνετ πολύ σημαντικό, γιατί μας κάνει και διευρύνει τους ορίζοντες και μας κάνει να παίρνουμε εξαιρετικές ιδέες. Τώρα παρακολουθούμε ωστόσο και εικόνες, τις οποίες και εγώ από το ίντερνετ συγκέντρωσα. Κοιτάξτε πόσες ωραίες προτάσεις μπορούμε να βρούμε και με διαφορετικά ζωάκια, έχω να σου πω, Βανέσα. Mm-hmm. Εγώ αυτό το βρήκα όταν έψαχνα για να κάνω κάτι με ένα βιβλίο, γιατί διαβάζουμε πολλά βιβλία και δεν μένουμε μόνο στην ανάγνωση, κάνουμε και δραστηριότητες πάνω στο βιβλίο. Αυτό είναι το καλύτερο. Και έψαχνα κάτι. Έχω νερά γιατί μου όχι. Λοιπόν, είναι... οπότε να το ήδη φαίνεται. Λοιπόν, σχηματίστηκε η προβοσκίδα του. Να το. Ήδη φαίνεται. Και μετά κόβουμε. Είναι πολύ πιο απλό από ότι φανταζόμουν όταν το είδα κομμένο. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Άρα, για να καταλάβει και ο κόσμος να βλέπει το κομμάτι που κόβεις, κάνεις αυτήν εδώ την... Κράτησε το λίγο έτσι, Βανέσα μου. Ωραία. Και εδώ ήταν το χερούλι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτού του τύπου τη συσκευασία, για να μπορεί να βγει και η προβοσκίδα. Έχει ήδη αρχίσει και σχηματίζεται. Φαντάζομαι τι ενθουσιασμό θα σε παρακολουθούσε η Χριστιανά και ο Γιώργος όταν άρχισες να το κόβεις για πρώτη φορά. Ναι, γιατί δεν τους είπα τι θα κάνουμε. Τους λέω: «Κοιτάξτε τι είναι αυτό, μου λέει, ένα μπουκάλι, τι το θέλεις, μαμά?» Και όταν σιγά σιγά, βασικά αμέσως μόλις το κόβεις, αμέσως γίνεται το σχέδιο. Και τα παιδιά έχουν και τη φαντασία. Mm. Νομίζω πολύ πιο εύκολα απαντάει ένα παιδί σαν τι σου μοιάζει αυτό παρά ένας ενήλικας που είναι αγάπη, το κοιτάζει. Και μας μένει η ουρίτσα του. Λοιπόν, για δείξε μας την ουρίτσα που είναι η τελευταία τσαχπινιά, η πινελιά. Είναι έτοιμος. Έτσι απλά. Και τη γυρίζεις μετά, γιατί βλέπω ότι εδώ στον ήδη έτοιμο ελεφαντούλη σας έχετε γυρίσει την ουρίτσα, οπότε δίνει και την τσαχπινιά. Είναι νομίζω λίγο γουρουνιού η ουρά, πρέπει να σας πω. Όχι, είναι ωραία. Είναι χαριτωμένη και στα δικά μας αντικείμενα και στις δικές μας προτάσεις κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, κόψαμε αυτό. Κοιτάζω τώρα τι χρειαζόμαστε. Βλέπω, έχετε βάλει ματάκια. Τώρα, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Είτε το δίνουμε έτσι όπως είναι στο παιδί και του λέμε με πινέλα και χρώματα και μπογιές να το βάψουν, να το χρωματίσουν, να το κάνουν όπως θέλουν. Είτε, εγώ έφερα τώρα σήμερα να κάνουμε τον γνωστό Έλμερ, είναι πολύ γνωστό παραμύθι, mm-hmm. που κόβουμε, φέρουμε χαρτάκια, πολύχρωμα. Και
κόβουμε τετράγωνα. Η ιδέα δόθηκε από αυτό το παραμύθι, από την ανάγνωση του Έλμερ. Ναι. Από τον Έλμερ, ο οποίος είναι ένας πολύχρωμος ελεφαντούλης που τον κοροϊδεύανε. Οι φίλοι του, γιατί δεν ήταν εγκρή αυτός, ήταν πολύχρωμος. Ήταν διαφορετικός. Ήταν διαφορετικός. Και αποφάσισε να φύγει. Ήθελε να γίνει ίδιος. Όταν έγινε ίδιος, είδε ότι δεν του αρέσει τελικά. Του άρεσε που ήταν διαφορετικός. Αυτό, μιλάει για διαφορετικότητα γενικώς. Μ' αρέσει που μιλάς παράλληλα και μας περνάς και μηνύματα. Είναι εξαιρετικό παραμύθι και νομίζω ότι το συστήνεις ανεπιφύλακτα σε όλες τις μανούλες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Είναι διαχρονικό παραμύθι. Πάρα πολύ ωραίο. Αρέσει τα παιδιά, είναι φιέστατο, αστείο. Τα έχει όλα. Οπότε μπορούμε με τα μικρά χαρτάκια. Ναι. Ωραία. Θες να κάνεις εσύ να το κολλάς, εσύ όπως θες. Εγώ θέλω να κολλάει η Χριστιανά. Πάρτε το κολλάς εσύ όπως θέλεις. Θες να σου βάζουμε κόλλα. Λοιπόν, να το έχουμε από εδώ, Χριστιανά μου, όμως, για να μπορεί και ο κόσμος να καταλαβαίνει πώς σχηματίζεται. Ωραία, θες το κρατάω εγώ, εσύ θέλω να κολλάς. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση αυτή. Θα γίνει σαν μοσαϊκό. Ναι. Πολύ ωραίο. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε και με ακριλικά χρώματα ίσως να του δώσουμε. Mm-hmm. Σου αρέσει να κάνετε κατασκευές με τη μαμά? Ναι. Περνάς ωραία? Ναι. Τη ζητάς να κάνετε καινούργια πράγματα, έχεις ιδέες? Ναι. Ή έρχεται πάντα η μαμά με τις ιδέες της? Παλιά έτσι γινότανε. Παλιά. Πολύ παλιά. Τώρα τι άλλαξε? Τα παιδιά, όπως έχουμε πει, είναι τρομερά. Και η Χριστιανά μονίμως δημιουργεί στο σπίτι. Δεν μπορεί να κάτσει λεπτό ακίνητη. Είναι ωραίο αυτό. Όπως λέω χαρακτηριστικά, είναι καλύτερα να την τίνω παρά να της παίρνω υλικά για κατασκευές. Αλήθεια, ξεχνιέται. Απορροφάτε. Τι τάξη πας? Τετάρτη. Να το βάλω. Τι? Τετάρτη. Είσαι μεγάλη. Πέλα. Θέλω και εγώ να κόψω και να κολλήσω. Λοιπόν, θα τον ακουμπήσουμε εδώ, φαίνεται νομίζω. Ωραία. Ωραίος τρόπος αυτός να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας πιο δημιουργικά. Και το τονίζω συνέχεια, νομίζω ότι στις περισσότερες συζητήσεις μας και στις περισσότερες προτάσεις που κάνουμε και δείχνουμε, μπορεί να τα βάζω και στραβά. Όπως θέλουμε τα βάζουμε. Ναι, να έχει κανόνα. Το τονίζω αυτό συνέχεια που ξεκίνησα να λέω, γιατί καμιά φορά οι γονείς αναρωτιούνται τι μπορούν να κάνουν για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους και να περάσουν ποιοτικό χρόνο. Να, μια πρόταση ωραία, να κάνετε κατασκευές με τα παιδιά σας. Και νομίζω ότι με αφορμή την ανάγνωση ενός όμορφου βιβλίου, ενός παραμυθιού, είναι ο καλύτερος βιωματικός τρόπος τελικά να το ενσωματώσουμε αυτό το οποίο διαβάσαμε και μάθαμε. Και να μην το ξεχάσουμε και ποτέ. Είναι ωραίο, γιατί ναι, εντυπώνεται στα παιδιά και είναι δημιουργικό. Το βιβλίο δεν είναι μόνο για ανάγνωση, έχει πολλές διαστάσεις. Ωραίο γίνεται, παιδιά. Εν τω μεταξύ μυρίζει το μαλακτικό και είναι τόσο όμορφη εδώ η ατμόσφαιρα. Μακάρι να μπορούσε να περάσει και το άρωμα στις οθόνες σας. Ωραία. Κόβουμε πάρα πολλά μικρά χαρτάκια, άρα τα υλικά που θα χρειαστούμε εκ των πραγμάτων είναι πολύ οικονομικά και πολύ απλά. Τα περισσότερα, όπως μου έχεις πει, τα συγκεντρώνεις είτε από μπομπονιέρες, είτε από διάφορες... Αυτά. Συγγνώμη που διακόπτω, είναι ναι. Από τους σολιδαδείχτες που φτιάχναμε, που κόβαμε. Που είχαμε δείξει, Ναι, είναι από εκεί. Τα κρατάς όλα, δεν πετάμε τίποτα. Όχι. Μ' αρέσει αυτό της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Δίνεται μορφή σε κάτι το οποίο για κάποιους άλλους μπορεί ούτε καν να ήταν σκέψη. Τώρα πόσες μανούλες θα μας βλέπουν και θα έχουν πάρει ιδέες. Ωραία, να κολλάμε. Βρίσκω ευκαιρία τώρα, γιατί έχουμε μία κόλλα. Ναι. Και εγώ δεν κάθομαι ήσυχα, θέλω να κάνω κάτι. Θα το βάζω έτσι, θα το βάζω ένα πάνω στο άλλο. Όπως να είναι. Ωραία, δεν είναι. Ξέρετε, μπορούμε να κάνω να βάλουμε την κόλλα, έλα να δεις. Ωραία, το έξυπνο μυαλό της μαμάς. Βάζουμε στη μεγαλύτερη επιφάνεια του του μπουκαλιού κόλλα. Και μετά αρχίζουμε και κολλάμε. Νομίζω ότι θα γίνει και πιο γρήγορο αυτό. Ορίστε. Ωραία, όπως πολλά. Μπορούμε να δείξουμε και διαφορετικό τρόπο να το στολίσουμε, πέρα από αυτό το
patchwork κατά κάποιο τρόπο. Δεν έφερα νερομπογιές, γιατί φοβήθηκα. Μην κάνουμε εδώ πέρα. Μην κάνω ζημιές, γιατί εγώ, Βανέσα. Εγώ είμαι ζημιάρα, να σου πω την αλήθεια, και σκουντούφλα. Αυτό το έφερα για να δείξουμε, για να κάνουμε νυχάκια. Αυτό είναι άσπρος όμως και δεν θα του φαίνεται. Δεν έπρεπε να φέρω το άσπρο. Νυχάκια θα κάνουμε στον μπλε. Ναι, θα του κάνουμε του μπλε. Δηλαδή τι θα κάνεις, για να το δείξουμε. Γιατί εδώ πήραμε όσο το ετοιμάζει να το ολοκληρώσει η Χριστιάνα, όσο δουλεύει διακριτικά. Λοιπόν, αυτό είναι ακριλικό τι? Ακριλικό χρώμα. Ναι, ναι. Που, ναι, ακριλικό. Ωραία. Είναι κόλλα, αυτό θέλω να δω. Όχι, είναι χρώμα είναι λευκό. Χρώμα, χρώμα λευκό. Ωραία. Λευκό. Ναι. Το κάνω. Ωραία, κράτησε το εκεί και κάνε τα νυχάκια όπως μας είπες. Για να δω τι θα κάνεις. Έτσι. Του κάνεις ταχπινιές. Να φαίνεται το καημένο, να μην έχει νυχάκια. Άλλη είναι μόνο. Χαρακτηριστικό νομίζω στους ελέφαντες τα νύχια. Α, ένα μυστικό ωραίο τώρα, γιατί εδώ πέρα η κόλλα μας έμεινε. Το αυτοκόλλητο που έχουν πάνω από ρηπαντικά, τα βγάζουμε σκέτα χωρίς νερό. Βγαίνουν πάνω εύκολα. Άμα τους ρίξετε νερό, κολλάει και η κόλλα μετά εδώ πέρα και δεν είναι πολύ δύσκολο να φύγει το χαρτί. Α, όταν αφαιρούμε την ετικέτα, εννοείς, ναι. Με τις οδηγίες και μετά. Ναι, ναι. Για δώσ' μου να κάνω κι εγώ. Κάνε το άλλο ποδαράκι. Ωραία. Λιδάκι. Λοιπόν, για δω πώς το έκανες. Έλα και το έκανα. Θα βγάλεις από εδώ. Θέλω ροζ να είναι. Πλέ να είναι πρέπει. Πώς θα το βάλεις. Μιλήστε πιο δυνατά να σας ακούμε κι εμείς. Ναι. Καλύπτεις το κουτσάνι. Πάλε και εδώ πέρα. Κόλλα να βάλουμε σε όλα. Θέλεις. Μ' αρέσει που παίρνουμε ιδέες όμως από το blog σου. Να πούμε πώς λέγεται. Λέγεται Happy Learning Seeds. Και τι σημαίνει? Χαρούμενη σπόρη μάθησης. Δηλαδή βάζουμε έτσι, φυτεύουμε σποράκια στα παιδιά μας. Μας δίνετε ιδεούλες. Και εκεί μπορούμε να βρούμε πολύ πολύ όμορφες προτάσεις. Γιατί ανανεώνεται πολύ συχνά. Σας παρακολουθώ. Κάτσε να κουμπίσω εδώ. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω να κάνω και ματάκια στον ελεφαντούλη μας. Και θέλω το πιστολάκι σιλικόνης. Πού είναι τα ματάκια? Τα ματάκια, να, εκεί. Ωραία. Μέχρι να μπει στα σηματάκια, μπορώ να πω ότι αυτό εδώ τώρα το κουτί. Το πετάμε? Όχι. Αλλά. Κατάλαβες, ε. Αυτό εδώ το κουτί, λοιπόν, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να αποθηκεύσουμε πράγματα. Μπορούμε να το στολίσουμε και να βάζουμε μέσα πράγματα να αποθηκεύσουμε στο δουλάπι μας. Εννοείς να το βάψουμε, να το... Να το βάψουμε, να το κολλήσουμε ένα αυτοκόλλητο έτσι ωραίο μεγάλο, με ντεκουπάζ που είναι τεχνική. Μπορεί να γίνει γλάστρα. Μπορεί να γίνει θήκη για να βάλουμε μέσα πράγματα στο ντουλάπι. Τι θα μπορούσαν να τα μπορούσαμε να βάλουμε μας, του μακιγιάζ. Του είναι πολύ μακιγιάζ. Τα πινέλα μας, τα κάποια make-up, κάποια μπουκαλάκια τα οποία δεν θέλουμε να χάσουμε ή σκιές. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία πρόταση αυτή για μία μαμά η οποία θέλει και να κάνει κάτι για το παιδάκι της, να χαρεί για το διακοσμητικό, αλλά να μην πετάξει κάτι. Ωραία η πρότασή σου. Θέλω να κολλήσω τα ματάκια εγώ τώρα. Ωραία. Να σε βοηθήσω με σιλικόνη. Τη σιλικόνη πάντα τη χρησιμοποιεί η μαμά, Χριστιάνα. Ναι, εδώ πάνω. Πάλι μαμά κόλλα. Τι χρώμα το ματάκι. Μαύρο. Ήθελες άλλο? Όχι, έχουμε και άλλα χρώματα. Είμαι πιο κλασική, πειράζει. Ωραία. Και την άλλη το γυρίζεις. Είπε η μαμά ότι όταν κάνεις κατασκευές ξεχνιάσαι. Είναι όντως έτσι. Χριστιάνα. Ναι. Σου αρέσει? Γιατί νιώσεις ότι δημιουργείς? Για βάλε μαμά κόλλα. Αι, Χριστιάνα. Ναι. Τον αδερφό σου τον βοηθάς? Ναι. Μόνο ναι ξέρεις να λες. Όχι. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στον ελεφαντούλη μας? Έχει ένα καπέλο που μπορούμε να το στολίσουμε. Ωραία. Για να σας δω να το στολίζετε. Μπορούμε να το κάνουμε και φιωγκάκι. Πώς γίνεται το φιωγκάκι? Και έχω δει εδώ τα αυτιά του. Πώς θα κάνει τα αυτιά? Τα αυτιά τα κάνω από αυτό, αυτό θέλω να πω. Εγώ το χρησιμοποίησα για να κάνω τα αυτιά, αυτό το κομμάτι εδώ. Χαράζεις. Α, το σχεδιάζεις πρώτα. Πρέπει να το σχεδιάσω. Έτσι. Ορίστε. Λοιπόν, πριν κάνεις όμως κάτι, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πήρε το υπόλοιπο του μπουκαλιού και σχεδίασε. Δεν θέλει νομίζω συγκεκριμένα, πώς το λένε, συγκεκριμένη...
πες το. Σχέδιο. Καμπύλη, ναι, πατρών. Όχι. Απλά σχηματίζουμε αυτό το σχήμα για να μπορέσει να κοπεί το αυτάκι του ελέφαντα. Αυτό λοιπόν τώρα, αφού το σχηματίσαμε με το μαρκαδόρο, θα το κόψουμε, λέει η Βανέσα. Θέλω να το κόβεις για να το βλέπει ο κόσμος ακριβώς. Επειδή είναι αρκετά σκληρό στην κάμερα, επειδή είναι αρκετά σκληρό, παίρνουμε ένα ψαλίδι το οποίο μπορεί να κόψει. Αυτό δεν είναι κατάλληλο για παράδειγμα το ψαλιδάκι, γιατί θα μας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και στο τέλος θα σπάσει το μικρό που κρατώ. Θα πονέσουν τα χέρια μας. Και αυτό, ναι. Το κόβεις προσεκτικά το ένα αυτάκι. Μπορεί να είναι και ο ντάμπο, λες. Έχεις, Γιάννα? Μπορεί. Μπορεί. Θα του δώσουμε όνομα. Εμείς έτσι απλά τον ετοιμάζουμε και τον, θα τον πάρετε σπίτι. Mm. Πώς λες να τον πούμε? Έλα, σκέψου. Είναι ο Έλμερ αυτός. Όχι. Σας ζελέω, παρακαλώ. Θα το κάνω ίδιο τώρα εγώ. Ωραία, άρα το σχεδιάζεις. Θα πάω από την άλλη μεριά, θα το κουμπώ. Ορίστε. Θέλω όμως να το δείξεις. Παίρνουμε το κομμάτι που κόψαμε, το κρατώ εγώ, εσύ σχεδίασε. Ωραία, αφήνω. Τέλεια. Αυτό είναι το ένα αυτάκι και τώρα ξεκινάμε να κόψουμε το άλλο για να μπορέσουμε να συναρμολογήσουμε το κεφαλάκι του ελέφαντά μας του τόσο μυρωδάτου ελεφαντούλη. Μαμά, να τα κάνουμε και τα παρδαλάκια, τα αυτάκια του. Και τα αυτάκια του, πώς. Ναι. Σ' αρέσει να κολλάς κομματάκια, ε. Ναι. Ωραία. Μαμά, μπορούμε να το κάνουμε νυχάκια πάνω από εδώ. Ναι, ναι, σωστά. Τώρα εκεί θα φαίνουν τα νυχάκια. Πολύ ωραία. Κάνε νυχάκια να σε δούμε. Ναι, θα κολλήσω και αυτό το ποδαράκι. Θα βάλεις έτσι? Ναι, θα να κολλήσω όμως και αυτό το ποδαράκι. Ωραία. Αυτό για να τα κολλήσουμε μόνο με σιλικόνη, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ωραία. Χριστιανά, βάλουμε τα αυτάκια. Άμα θέλουμε να τις βάλουμε χαρτάκια, πρέπει πρώτα να βάλουμε τα χαρτάκια. Ωραία. Πάρε δύσκολο. Εγώ θέλω να το δούμε πώς θα θεραπείτε. Γιατί τώρα να το διακοσμήσουμε μπορεί να μην ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο με τα χαρτάκια, σαν να είναι κολλάζ, σαν να είναι patchwork. Μπορούμε να ακολουθήσουμε έναν άλλον τρόπο, όπως επίσης να το βάψουμε ακριλικό χρώμα. Το πλαστικό. Το σημαντικό και σε αυτές τις προτάσεις που δίνουμε σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τη φαντασία μας και κυρίως τη φαντασία των παιδιών να φτάσει εκεί που θέλει και να κάνουμε τελικά κάτι το οποίο θα είναι για μας και στα δικά μας μάτια ξεχωριστό. Δεν πετάμε τίποτα, είναι αυτό το οποίο λέμε συνέχεια και σκεφτόμαστε πώς μπορούμε με διαφορετικούς τρόπους να δώσουμε όμορφες πινελιές στην καθημερινότητά μας και στην καθημερινότητα των παιδιών μας κατά επέκταση. Η Χριστιανά δεν μας μιλάει παρά μόνο ναι. Που σημαίνει ότι απορροφάται, άρα πιάνει. Είναι συγκεντρωμένη, βέβαια. Λοιπόν, να κολλήσουμε όμως λίγο τα αυτάκια, γιατί είναι και ο χρόνος που μας πιέζει. Ωραία. Και μετά εσείς θα το ολοκληρώσετε με την ησυχία σας. Δώσε μου, κάνε έτσι. Απλώς το για να το. Λοιπόν. Έτσι πρέπει να είναι οριζόντια για να το βλέπει και η κάμερα και ο κόσμος δηλαδή, που μας παρακολουθεί. Το κρατώ εγώ. Να το βάλω εγώ εδώ πάνω καλύτερα. Μα να τη διακοσμήσουμε και τα καπέλα. Ναι, με αυτό δεν είπαμε. Και το φιωγκάκι το έχω ετοιμάσει. Το κρατάμε λίγο για να κολλήσει. Μπορούμε να το βάλουμε και πομπού για γραβάτα. Ωραία. Τοποθετήσαμε το ένα αυτάκι. Προσπαθώ να δω αν φαίνεται, αν το καταλαβαίνετε. Το ματάκι του είναι εδώ. Εδώ θα σου έχει μπει κόλλα για να το στολίσει η Χριστιανά στη συνέχεια. Και πάμε να κάνουμε το άλλο αυτάκι τώρα. Στρέφουμε λοιπόν το πρόσωπο του ελέφαντα και βάζουμε σιλικόνη στο κομμάτι, στο αυτάκι που σχεδιάσαμε και κόψαμε. Ωραία. Μια μικρή ποσότητα στην άκρη. Και ξανά. Λίγο το κρατάμε να στεγνώσει. Ναι. Και βάζουμε στην άκρη και όχι σε όλη την επιφάνεια του αυτιού για να μπορεί να ξεκολλάει με την έννοια ότι αφήνει ένα κενό από το μπουκάλι, όχι να ξεκολλάει, να ξεκολλάει. Ξεπετάγεται. Να πετάγεται και να καταλαβαίνει ότι υπάρχει αυτάκι εδώ. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει ένα διάκαινο. Δεν εφάπτεται πλήρως με το μπουκάλι. Αυτό είναι το αυτάκι του ελέφαντά μας και αυτό είναι και το ματάκι του, το οποίο είναι και τσαχπίνικο. Αυτό τι είναι? Είναι μανιτάρια. Μανιτάρια, τι τα κάνουμε τα μανιτάρια? Θα τα στελήσω στο καπέλο. Στο καπέλο του. Ωραία, οπότε το κουμπώ εδώ. Τα μανιτάρια όμως πρέπει να τοποθετηθούν με κόλλα, σωστά? Ναι, με για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή μας και να δείξουμε την πρότασή μας. Λοιπόν, να βάλουμε κόλλα, Βανέσα. Ναι. Ένα λεπτό να βγάλω ένα. Τραβά ένα προς τα πάνω, νομίζω θα βγουν. Άμα τραβήξει ένα. Να βοηθήσει μαμά. Θα τρέξει αυτό την ωραία. Ωραία, τα κατάφερε. Λοιπόν, σου το δίνω για να μπορεί να το τοποθετήσει. Πρέπει να το βγάλουμε το κεφάλι, τα καπέλα. Το ξεκουμπώνουμε. Α, το κεφάλι. Δεν πειράζει. Βάλτε το γύρω για να τυλιχτεί.
Έτσι εδώ. Αλλά θες να είναι προς τα έξω, προς τα μπροστά να φαίνεται νομίζω, ε. Οπότε γύρνα το να είναι η καμπύλη προς τα, από πίσω. Έτσι, μπράβο. Ε? Ωραία, οπότε τώρα βγάλ' το. Εδώ πέρα έτσι να είναι όμως. Τόσο ψηλό, ωραία. Εγώ στο βάζω εδώ να κολλήσουμε. Και πρόσεχε τα χεράκια σου. Είναι η κόλλα σιλικόνης, είναι ζεστή. Έτσι, ωραία. Πρέπει να το κολλήσεις πιο καλά. Ευχαριστώ. Ναι, δεν έβαλα πολύ σιλικόνη τώρα. Ωραία. Και τώρα επιτρέψτε και σε μένα να βάλω αυτά. Γιατί σας βλέπω λίγο πιο συντηρητικές κοριτσιά. Ναι, μπορούμε να βάλουμε και σιλικόνη. Αυτά θέλω. Να, θέλω να βάλουμε πολλά. Μπορούμε να βάλουμε και γραβάτα εδώ πέρα να τη βάλουμε. Τη βάλουμε γραβάτα. Νομίζω είναι πιο τσαχπίνικος τώρα. Μόνο το μανιτάρι δεν αρκεί. Ή κάνεις ή δεν κάνεις δουλειά. Αλλά να τη βάλουμε και τη γραβάτα. Ναι, αμέ. Έτσι. Α, θα τη βάλω παπηγιά. Εδώ πέρα. Λοιπόν, για να το δούμε όμως, βάλε μας σιλικόνη για να κολλήσουμε και το παπηγιόν που λέει. Πού το θες το παπηγιόν? Εδώ. Α, εκεί. Βγάλε το χεράκι σου, μάλιστα. Για να φαίνεται. Αυτό ήταν έτοιμο ή απλά... Όχι, το έκανε τα χεράκια της τώρα. Άρα πήρες δύο πιο μεγάλες μπαλίτσες και μια πιο μικρή και έκανες ένα δικό σου αυτοσχέδιο παπηγιόν. Ναι. Το οποίο είναι η τσαχπινιά του. Θέλω μαμά να κάνω και κάτι τελευταίο. Δεν τα τελείωσα. Νομίζω ότι θα τελειώσει η εκπομπή και μετά θα κολλάς ακόμα εσύ, αλλά θα γίνει εξαιρετικό. Είναι αυτό που κρατάς απασχολημένα τα παιδιά πολλή ώρα. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Και τόσο δημιουργική. Σου δίνω εσένα το ελεύθερο εδώ να το στολίσεις. Τον ακουμπώ εδώ για να μπορεί και ο κόσμος και οι φίλοι μας να το βλέπουν. Ε. Μα θέλω εδώ πέρα να το βάλω. Ελεφαντόλιδες λοιπόν, μυρωδάτες επιλογές. Do it yourself, κάν το μόνο σου. Και όμορφες ιδεούλες που μπορείτε να πάρετε και από τον blog της Βανέσας. Happy Learning Seeds λοιπόν. Σπόροι μάθησης που έχουν πολύ χαρά, γιατί και εμείς έχουμε χαρά όταν συζητάμε και δείχνουμε τέτοιες εναλλακτικές προτάσεις. Και όχι μόνο αυτά, μπορείτε, όπως λέει και η Βανέσα, να ψάχνετε στο διαδίκτυο για δικές σας προτάσεις με αφορμή όμορφες ιδέες. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις δύο που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστούμε. Και που κάθε φορά μας δείχνουν κάτι ξεχωριστό και κάτι ιδιαίτερο.